Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου με ένα νέο βίντεο και νέο φόντο, όπως μπορείτε να δείτε. Είμαι μπροστά από την ταπετσαρία στο προσωρινό δωμάτιο του Αλέξανδρου μέχρι να ξαναπάμε στο σπιτικό μας. Θα ξέρετε όσες παρακολουθείτε τα τελευταία μου βίντεο τι γίνεται, αλλά δεν γινόταν να μην εκμεταλλευτώ αυτή την ταπετσαρία και να μην καθίσω εδώ μπροστά να τραβήξω ειδικά το συγκεκριμένο βίντεο που θεωρώ έτσι λίγο ότι ταιριάζουν, διότι γενικότερα οι συγκεκριμένες λαμπάδες πραγματικά είναι σαν να ταξιδεύουν σε ένα παραμύθι και επειδή είναι και πάρα πολύ παραμυθένιο το φόντο, νομίζω πως έχει ταιριάξει τέλεια. Πάρα πολλές μου ζητάτε, ειδικά στο Instagram γίνεται ένας χαμός για να σας δείξω λαμπάδες, γιατί θέλετε να πάρετε ιδέες για τα βαφτιστήρια σας, για τους γονείς σας, για οποιονδήποτε εσείς τέλος πάντων θέλετε να χαρίσετε φέτος να δώσετε μία λαμπάδα. Και πραγματικά οι πιο ωραίες λαμπάδες είναι από Life Likes. Θα σας δείξω όλες τώρα μία προς μία, όλες όσες μου ήρθαν. Είναι λαμπάδες οι οποίες είναι χειροποίητες, είναι λαμπάδες για τις οποίες η ομάδα του Life Likes έχει καθίσει μήνες να βγάλει τα σχέδια, να τις φτιάξει μία προς μία και θα τις δείτε τώρα και θα ξετρελαθείτε, είμαι σίγουρη. Θα σας δώσω και έναν εκπτωτικό κωδικό κάτω στην περιγραφή του βίντεο, θα σας τα γράψω και κάπου εδώ. Θα σας λέω και άλλα πράγματα αφού ξεκινήσουμε και επειδή είναι πραγματικά πάρα πολλές, έχω μπροστά μου εδώ πέρα ένα βουνό από λαμπάδες. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Αρχικά, πριν ξεκινήσω να σας δείχνω τις λαμπάδες, θέλω να σας πω ότι με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος μπορείτε να πάρετε και την συσκευασία που είναι σαν τσαντάκι, αυτή εδώ πέρα όπως τη βλέπετε, και η κάθε λαμπάδα έχει το δικό της θέμα, είναι πάρα πολύ ωραίο και θα το δείτε τώρα που θα τις ανοίξω, θα σας δείξω σε μερικά και το τσαντάκι κουτάκι για να πάρετε μια ιδέα. Λοιπόν, εδώ ας πούμε βλέπετε έναν κύκνο, γράφει καλό Πάσχα, σε αυτά τα τέλεια παστέλ χρώματα που τα λατρεύω, και μέσα εννοείται πως η λαμπάδα έχει θέμα με κύκνο και πριγκίπισες, διότι έχουμε ένα στέμα, μια ξυλίνη βάση, νάτι, που είναι σαν στέμα και δείτε λίγο τη λαμπάδα, πόσο ωραία είναι η φιγούρα της πάνω που είναι ο κύκνος, πόσο προσεγμένη και ζωγραφισμένη στο χέρι, πάρα πολύ όμορφες. Και για να μην ξεχάσω, μπορείτε αν θέλετε να ζητήσετε από την ομάδα του Life Likes να χαράξουν πάνω και το όνομα του παιδιού στο οποίο θα δωρήσετε στην κάθε λαμπάδα. Πάμε τώρα να σας δείξω μία για αγοράκια, όπου πραγματικά είναι υπέροχη διότι είναι αεροπλάνο, βλέπετε και εδώ, και δείτε λίγο πάνω τη φιγούρα όπου έχετε αεροπλάνα. Και αυτό που μου αρέσει επίσης στις λαμπάδες Life Likes είναι πως όταν θα πάμε στην Ανάσταση, όταν θα ανάψουμε τέλος πάντων τη λαμπάδα μας, όπου με το καλό την ανάψουμε φέτος, το παιδάκι θα έχει και μια φιγούρα πάνω στη λαμπάδα και δεν θα είναι η απλή λαμπάδα, το λευκό, το σκέτο, το κεράκι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε κοριτσάκια. Μια πολύ αγαπημένη μου λαμπάδα, όπου αυτή κι αν είναι παραμυθένια, βρε παιδιά, δείτε εδώ, είναι φεγγάρι. Αυτά τα ξυλάκια που θα σας δείξω σε όλες τις λαμπάδες μπορούν να ζωγραφιστούν με ξυλομπογιά ή με μαρκαδόρους. Και δείτε τη λαμπάδα πάνω πόσο όμορφη είναι. Και κάτω κρέμονται αυτά εδώ τα υπέροχα αστεράκια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό. Μετά για τον τοίχο του δωματίου. Είναι πραγματικά όλες υπέροχες. Δηλαδή δεν είναι μια λαμπάδα που την παίρνεις και τελειώνει. Μετά μπορείς να την κρατήσεις και να κρατήσεις αυτό που έχει επάνω. Πάμε τώρα πάλι σε αγοράκι, όπου είναι το πρώτο μου Πάσχα και είναι μια πιπίλα με αυτό το ελεφαντάκι το οποίο κάνει θράψη. Εγώ που έχω τον Αλέξανδρο και κοιτάω τα αγορίστικα, αυτό το ελεφαντάκι πραγματικά έχει κάνει θράψη. Έχουμε εδώ υπέροχη παραμυθένια λαμπάδα, η οποία η βάση της είναι ένα κάστρο, και δείτε λίγο πάνω τη φιγούρα με την νεράιδα, πόσο όμορφη είναι, νομίζω πως έχει καθαρίσει, ναι, για να τη δείτε υπέροχη, και κάτω κρέμονται οι κορδέλες και ένα αστεράκι. Τώρα πάμε να σας δείξω και μία για πιο μεγάλα παιδιά, για εμάς. Λοιπόν, φέτος, παιδιά, έχει γίνει ένας κακός χαμός με το τένις. Είναι και το άθλημα που επιτρέπεται να κάνουμε λόγω του κορονοϊού. Και η αλήθεια είναι πως ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχει ξεκινήσει τένις. Και εδώ σας έχω μια πάρα πολύ ωραία λαμπάδα για κάποιον που έχει ξεκινήσει το τένις. Να του την πάτε δώρο, νομίζω πως θα του αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα να σας δείξω, ποια να πρωτοδείξω, δεν ξέρω. Πάμε εδώ. Αν έρθει ο νονός και η νονά στο σπίτι και θέλετε να τους δώσετε, αν έχετε ας πούμε ένα ζευγάρι με νονό και νονά, και όχι μόνο, και ας μην είναι ζευγάρι, και θέλετε να τους δώσετε ένα δώρο έτσι για το καλό, για το Πάσχα, όταν θα σας φέρει για το παιδί σας τις λαμπάδες και τα αυγά κλπ. Πάρα πολύ ωραίες λαμπάδες για νονό και για νονά. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Και οι συσκευασίες απ' έξω, τα τσαντάκια μάλλον γράφουν για τον νονό και την νονά. Καλό Πάσχα, νονέ, μάλλον καλό Πάσχα, νονά. Και για την νονά έχει μέσα δώρο και ένα βραχιολάκι. Πολύ όμορφο, πολύ έξυπνο. Και τι να σας δείξω τώρα, πάμε σε μια πάρα πολύ αγαπημένη, αλλά πρέπει να βρω μισό λεπτό.
Αυτή η λαμπάδα είναι πάρα πολύ αγαπημένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί και η συσκευασία που είναι σαν τσαντάκι είναι υπέροχη. Δείτε τι υπέροχα χρώματα και σχέδια που έχει. Το θέμα είναι τσίρκο και δείτε πόσο όμορφη είναι η λαμπάδα. Διότι έχει ένα καρουζέλ και εδώ έχει έναν ελέφαντα που πόσο μου αρέσουν τα ελεφαντάκια. Δείτε πόσο σας κάνω κοντινό και περιμένω να καθαρίσει η κάμερα για να δείτε πόσο υπέροχες είναι οι φιγούρες, γιατί πραγματικά είναι σχεδιασμένες και ζωγραφισμένες, πανέμορφες. Δείτε πόσο ωραίες είναι. Και είναι αυτό που σας είπα, βγάζεις τη λαμπάδα πάνω από το ξυλάκι εδώ και πας στην Ανάσταση με μια πάρα πολύ όμορφη λαμπάδα. Μπορείς και αυτό μετά να το ζωγραφίσεις και να καθίσετε με τα παιδάκια σας μετά να ασχοληθείτε. Η κουμπάρα σας τέλος πάντων να καθίσει να ασχοληθεί με το να ζωγραφίσουν τη λαμπάδα τους. Άλλη μια πολύ αγαπημένη είναι η κυβωτός του Νόε. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και έχω πάρει ένα παιχνίδι στον Αλέξανδρο με την κυβωτό του Νόε. Από μικρή μου άρεσε και εμένα η κυβωτός του Νόε πάρα πολύ. Και εδώ γράφει η κυβωτός του και έχει κενό για να μπορέσετε, αν θέλετε, να ζητήσετε να χαράξουν το όνομα του μικρού. Που θα μπορούσε να γράφει η κυβωτός του Αλέξανδρου. Και δείτε πόσο ωραία είναι και η λαμπάδα που έχει πάνω. Με αυτά τα τέλεια παστέλ χρωματάκια. Έχουμε μετά μια πολύ ωραία για μικρές πριγκίπισσες, είναι η σταχτοπούτα. Δείτε πόσο υπέροχη είναι και αυτή με το γοβάκι της και ακριβώς από πίσω το ξύλο είναι ένα μαγικό ραβδάκι που θα το ζωγραφίσει το παιδάκι με το δικό του το γούστο όπως εκείνο επιθυμεί. Και επίσης μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για τους γονείς μας είναι λαμπάδες για παππού και για γιαγιά που μπορούν να δώσουν είτε τα παιδιά σας είτε εσείς στον παππού σας και στη γιαγιά σας. Και γράφει καλό Πάσχα παππού, καλό Πάσχα γιαγιά και έχει πάνω και τα μπρελόκ τα οποία μπορούν μετά να κρατήσουν για να βάλουν στα κλειδιά τους. Τη λαμπάδα που θα ήθελα εγώ να κρατούσα αν ήμουν μικρότερη θα ήταν αυτή εδώ. Ο χαρταετός έχει πάνω ένα λαγουδάκι με χαρταετό, δείτε πόσο όμορφο είναι. Το λαγουδάκι με τον χαρταετό και το ξύλινο είναι ένας χαρταετός και κάτω κρέμεται η ουρά του χαρταετού με όλα αυτά τα τέλεια παστέλ χρώματα, αυτές τις υπέροχες παστέλ κορδέλες. Εντάξει, πώς να μην θέλω να την κρατήσω εγώ τώρα αν ήμουν παιδάκι αυτή εδώ τη λαμπάδα που είναι τόσο χαριτωμένη, πάρα πολύ όμορφη. Όμως τώρα που είμαι μεγάλη, είμαι 31 χρονών πια, η λαμπάδα που λέω να κρατήσω φέτος, μιας και ξέρετε πόσο αγαπώ το Παρίσι και ξέρετε ότι είμαι συναισθηματικά δεμένη μαζί με το Παρίσι, είναι αυτή εδώ που έχει θέμα το Παρίσι και σου μένει και το ξύλο που μπορείς να το κρατήσεις γιατί έχει και βάσεις και μπορείς να το βάλεις στο κομωδίνο σου, στο γραφείο σου, όπου εσύ θέλεις. Αλλά σου μένει και το μπρελόκ που είναι ο Μίκης στην ουσία και δείτε και τη λαμπάδα, πόσο ωραία είναι η λαμπάδα που θα βγει πάνω από το ξύλο, πόσο όμορφη είναι και αυτή. Τι δεν σας έχω δείξει, δεν σας έχω δείξει για τον μπαμπά σας και τη μαμά σας. Καλό Πάσχα μπαμπά, καλό Πάσχα μαμά και στις μαμάς έχει πάλι βραχιολάκι που γράφει πάνω μαμά και να σας δείξω λίγο και τη λαμπάδα, τι όμορφη που είναι. Πάμε τώρα να σας δείξω άλλη μια πάρα πολύ αγαπημένη λαμπάδα που νομίζω πως όποιο αγοράκι για να την πάτε θα τρελαθεί διότι τα περισσότερα αγοράκια θα θέλανε μάλλον να είναι σούπερ ήρωες και θέλω να σας δείξω λίγο την συσκευασία που είναι σαν τσαντάκι που σας έλεγα ότι μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε. Και είναι ο Batman, εδώ πέρα είναι η μάσκα του Batman και ορίστε τι ωραία λαμπάδα είναι αυτή, τα χρώματά της, το σχέδιό της. Σου μένει το βραχιολάκι που φανταστείτε τώρα να το φοράει το αγοράκι, θα νομίζω ότι είναι ο Batman και έχει εδώ πέρα και ένα μαντελάκι με τον Batman όπου βασικά όχι, είναι κολλημένο πάνω, τώρα κατάλαβα τι είναι. Μπορεί το παιδάκι να το κρεμάσει στο δωμάτιό του και να κρεμάει σημειώσεις γιατί έχει εδώ πέρα αυτό εδώ που βοηθάει να κρεμάσεις κάποιο χαρτάκι αν θέλεις. Άλλη μια υπέροχη λαμπάδα είναι αυτή εδώ όπου είναι ένας μάστορας και έχει και ένα γαλλικό κλειδί οπότε στην ουσία είναι υδραυλικός, ας υποθέσουμε. Πάρα πολύ όμορφη, δείτε τι. Απλή και ωραία. Και εδώ έχουμε άλλη μια πολύ ωραία λαμπάδα με διάφορα ζωάκια. Ειδικά για τα παιδάκια τα οποία ακόμα δεν ζητάνε λαμπάδες γιατί είναι μικρά. Δείτε εδώ, τι ωραία λύση, τι ωραία χρώματα, τι ωραίες συσκευασίες. Έχουμε επίσης μια πάρα πολύ ωραία καμιλοπάρδαλη. Με αυτά τα πολύ ωραία χρώματα. Αυτή τη λαμπάδα νομίζω μπορούν να την κρατήσουν και μεγάλη παιδιά, γιατί και η καμιλοπάρδαλη είναι πάρα πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Την έχω δει σε φωτιστικά, σε κυροπήγια, ένας χαμός γίνεται. Και την τελευταία λαμπάδα που κράτησα να σας δείξω είναι πραγματικά η άνοιξη και κρέμονται πάνω και σκουλαρικάκια, δηλαδή
Δεν είναι μια απλή λαμπάδα που την έχεις, κρατάς μετά άμα θέλεις τα στολιδάκια που έχει πάνω. Έχει και σκουλαρικάκια εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε. Και είναι ένα πάρα πολύ θετικό αυτό στις λαμπάδες από Leflex, διότι πραγματικά σου μένει και κάτι. Δεν είναι μια λαμπάδα, θα λιώσει το κερί, θα την αφήσουμε στην εκκλησία και μετά τελείωσε. Κάτι μένει. Λοιπόν, πριν κλείσω το βίντεο, και αφού είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να σας τις δείξω όλες και να μην βγει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο βίντεο, να σας πω ότι έρχονται πολύ καλά συσκευασμένες, οπότε μην φοβάστε μην έρθει κάποια σπασμένη οτιδήποτε. Κάνουν ό,τι μπορούν για να φτάσουν οι λαμπάδες όπως ακριβώς φεύγουν από το εργαστήριο. Επίσης, εντός Αττικής, μεταξύ 1-2 εργάσιμες ημέρες παραλαμβάνεις, πάρα πολύ θετικό αυτό. Και στην επαρχία κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να παραλάβετε όσο πιο άμεσα γίνεται. Τον εκπτωτικό κωδικό που σας έχω γράψει κάπου εδώ και στο κουτί πληροφοριών μπορείτε να τον εκμεταλλευτείτε και με τον εξής τρόπο. Δηλαδή, θα πάτε ας πούμε στο βαφτιστήρι σας να πάρετε μια λαμπάδα. Αν θέλετε να δώσετε κάτι, ας πούμε εγώ όταν θα πάω στην βαφτιστήρα μου τη λαμπάδα, παίρνω κάτι και για την κουμπάρα μου, παίρνω κάτι και για την αδερφή της. Οπότε εκεί μέσα θα βρείτε πάρα πολλές λύσεις από κοσμήματα, πάρα πολλά. Και τέλεια κοσμήματα, είναι όλα πραγματικά φτιαγμένα ένα προς ένα. Θα ξετρελαθείτε και πάνε, σας έρχονται μάλλον και σε πολύ ωραίες συσκευασίες. Κάτι πολύ θετικό, γιατί και η συσκευασία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, για μένα τουλάχιστον. Μου άρεσε όταν παραλαμβάνω κάτι, όταν πηγαίνω κάτι κάπου δώρο, να είναι και όμορφα συσκευασμένο. Οπότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τον κωδικό το συγκεκριμένο στα πάντα, είτε σε πασχαλινά, είτε σε κάποιο κόσμημα, σε οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο site μπορείτε να βάλετε το συγκεκριμένο κωδικό. Επίσης, αν θέλετε να με ακούσετε, αν θέλετε τη γνώμη μου, καλό θα είναι σιγά σιγά να ξεκινήσετε να κάνετε τις παραγγελίες σας, γιατί αν και έχουμε περίπου ένα μήνα για το Πάσχα, καλό θα είναι να γίνουν οι παραγγελίες. Και επίσης μπορείτε, αν λόγω τώρα της κατάστασης δεν μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το βαφτιστήρι σας, επειδή μπορεί να υπάρχει κάποια ευπαθή ομάδα, είτε να φοβάστε, είτε οτιδήποτε, και καλό είναι η αλήθεια να κρατάμε αποστάσεις, μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας, να κάνετε την πληρωμή σας ηλεκτρονικά και να τα στείλετε κατευθείαν στην διεύθυνση όπου μένει το βαφτιστήρι σας ή στον άνθρωπο τέλος πάντων που θέλετε να κάνετε δώρο τη λαμπάδα. Αυτά από εμένα, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αν και είναι νωρίς, εγώ θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα από τώρα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι το Πάσχα. Απλά επειδή είναι επίκαιρο έτσι το βίντεο, θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους με υγεία και με ωραίες λαμπάδες, σίγουρα. Αλλά πραγματικά το πιο σημαντικό πλέον, και όλοι το εκτιμήσαμε λίγο πολύ τώρα με αυτό που ζούμε, είναι να έχουμε την υγεία μας και τίποτα άλλο. Σας φιλώ γλυκά και έρχονται πολύ όμορφα βίντεο και με το σπίτι, με το τι γίνεται. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά. Γεια σας!